Έχουμε ήδη κάνει μελέτες μέχρι στιγμής για το Δήμο Δοδόνης. Mm-hmm. Βασικό, γιατί ο κόσμος έχει δίκαιο, δεν έχει νερό. Έχουν γίνει πολλά πτηνοτροφία εκεί. Είναι η επιχείρηση τώρα πλέον του μέλλοντος, μάλλον όπως το βλέπω. Πτηνοτροφία, αλλά το νερό μειώνεται όσο πάει. Γιατί εκεί πέρα είναι και 10 πτηνοτροφία που είναι από 100.000 πουλιά. Μάλιστα. το λιγότερο, αν νομίζω, αν δεν κάνω λάθος βέβαια. Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δημιουργείται πρόβλημα στις κατοικίες που υπάρχει. Ναι, τραβάνε τα πτηνοτροφία το νερό όλο. Αν και φέτος δηλαδή μας πήγε πολύ καλά ο καιρός. Λόγω βροχής, ναι. Εγώ πιστεύω ότι όταν κάνει ένα πτηνοτροφείο, δίνει μια τέτοια άδεια, πρέπει να το υποχρεώνει να κάνει και μια άντληση νερού μόνος του. Να προσπαθεί να βρει νερό. Ναι. Πρέπει από ένα σωλήνα νερό, 10 πτηνοτροφεία. Φυσικά το χωριό που είναι 200 μέτρα πάνω θα μείνει χωρίς νερό. Χτες είχαμε ένα πρόβλημα, προχτές συγγνώμη. Στην Αμπελιά. Το επισκοπικό δεν είχε νερό και μάλιστα το πω τώρα εδώ, ας το πω εδώ πέρα τηλεοπτικά. Σήμερα στο γραφείο μου είδα και ένα εξώδικο από τους πτηνοτρόφους της Αμπελιάς. Κάτι καινούργιο πτηνοτροφία που έγινε και δεν ξέρω ποια είναι Αμπελιά, επισκοπικό. Και μου κάνει λίγο περιέργεια δηλαδή, πού είναι ένα εξώδικο, πού σίδηλοι, που αυτοί έχουν πρώτα νερό. Και ο κόσμος μέρες χωρίς νερό στο επισκοπικό και μου ήρθε. Και σας στείλανε εξώδικα αυτοί που έχουν νερό ενώ δεν έχει κόσμο. Ναι, δηλαδή τα τροφεία μπορεί να γίνουν 500 αύριο. Ναι, ναι. Τι θα κάνουν δηλαδή τους ήλιοι, αφού πας στην πηγή, δεν υπάρχει νερό μέσα. Και το πρόβλημα εδώ και ένα χρόνο, το βλέπω και πολύ καλά μάλιστα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο νομό Ιωαννίνων για νερό. Δεν υπάρχουν τα νερά που υπήρχαν κάποτε. Μιλάω με υπηρεσίες, βάλαμε Θεσσαλονίκη, με επιστήμιο Θεσσαλονίκη. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι τα νερά που λένε τα Γιάννη έχουν νερά, ποτάμια τρέχουν. Πού είναι αυτά, για πέστε μου. Και ψάχνουμε να δούμε τι θα κάνουμε, τι θα βρούμε. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα.